Κοντά μα είναι ο κύριο Στάθη Βελισσαράκο, φοροτεχνικό. Καλή σα ημέρα, πώ είστε. Ο οποίο σήμερα, κυρίε και κύριοι, <laughs> θα μα δώσει τον ορισμό τη ευτυχία. Αφήστε λίγο τα φοροτεχνικά στην πάντα. Κύριε <laughs> Βελισσαράκο, θέλουμε να μα πείτε το εξή. Τι κάνατε χθε το βράδυ. Εχθέ από το απόγευμα στι 8 η ώρα είχα πάει στο σεφ να δω Ολυμπιακό Παραδοσιακό. <laughs> ναι. Απο... Είμαι πολύ χαρούμενο που κερδίσει ο Ολυμπιακό αλλά και για την κόσμια ατμόσφαιρα του σεφ. Τελειώνει στι 10 και 4 αγώνα. Και... και πάμε σπίτι να δούμε Ολυμπιακό. Και τι τώρα... βλέπετε. Εγώ ήμουν απογοητευμένο από το πρώτο μάτσο. Λέω ναι. θα χάσουμε. Βλέπω στο μήκο 0-3. Πλάκα κάνει. Πάω <laughs> σπίτι και μέχρι τι μία ώρα δεν, μπορούσα... δεν κοιμήθηκα να το πει. και μέχρι να έρθω εδώ <laughs> δεν <έχω> κοιμήθηκα καλά. <laughs> Οπότε, <laughs> δε... αλλά... Ο ορισμό τη ευτυχία σε 30 δευτερόλεπτα, κυρίε και κύριοι. Τι κάνει έναν άνθρωπο να χαμογελάει. Κύριε Τελισσαράκο, είστε απίστευτο. Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε τώρα εδώ στα δικά μα τα οποία έχουμε ετοιμάσει σήμερα για τι φορολογικέ δηλώσει. Πάμε να πούμε ότι τέλο του μήνα ανοίγει η πλατφόρμα και για τι φετινέ φορολογικέ δηλώσει. Ε, εντάξει, οι περισσότεροι δεν χαίρονται γιατί έρχεται λυπηρή. ναι. πιο λοιπόν, το, ναι. λοιπόν, λοιπόν, το λέτε. Κύριε Βελισσαράκο, πάμε από την αρχή. <laughs> θέλω να βάλετε συνέστημα. Ναι. Να πούμε <laughs> ότι <όμως, laughs> υπάρχουν και πάρα πολλοί που παίρνουν επιστροφή φόρου και χαίρονται <laughs> να κάνουν Πάμε λοιπόν. Πάμε να πούμε ότι φέτο είναι προσυμπληρωμένοι Αρκετοί κωδικοί mm -hmm. και ειδικά έχουμε οι κωδικοί που για τους συνταξιούχους που είναι άνω των 65 ετών, έχουν μια έκπτωση τεκμήρια 30%. Θα είναι προσπληρωμένα τα ποσά μισθών και συντάξεων για μισθωτούς και συνταξιούχους. Οι, οι παρακρατωμένοι φόροι που έχουν αυτές οι κατηγορίες. Επιπλέον, οι τόκοι καταθέσεων, οι φόροι από τους τόκους, τα στοιχεία για τις κατοικίες, από το ΨΝΙΑ αυτό, αυτοκίνητα. Τα δίδακτα και τα ιδιωτικά σχολεία πληρώνουν πάρα πολύ που τα παιδιά του σχολεία στα mm. Η αποπληρωμή δανείων και καρτών. Που είναι πάρα πολλοί και αυτοί που πληρώνουν mm -hmm. μέσω καρτών. Οι δαπάνε των αγορών με ηλεκτρονικό χρήμα είναι ο κωδικό 049. Αυτά οι αποδείξει, μάλλον οι ακριβώς, συναλλαγές που κάνουμε με την Card μα. Ακριβώ. Τα, τα εξαρτώμενα τέκνα όσοι έχουν παιδιά. Okay. Και τα ποσά που καλύπτουν τα τεκμήρια που είναι στον κωδικό 659. Όλα, Όλα αυτά είναι προσυμπληρωμένα. εγώ, Αυτό... κύριε Βελισράκο, θέλω να ξέρω το εξή. Εγώ τώρα δεν τα θυμάμαι όλα αυτά. Μπορώ να κάνω μια πρόχειρη πράξη να δω ο μισθό μου επί 14 πόσα κάνει για να καταλάβω ότι το έχουν συμπληρώσει σωστά. Γκρόσω μόντο. Mm. Όλα αυτά τώρα πώ θα τα τσεκάρει κάποιο. Ότι... Εντάξει, εγώ δεν λέω ότι το σύστημα δεν είναι έξυπνο. Πανέξυπνο είναι. Αλλά γίνονται και λάθη. Πώ θα ξέρω εγώ, α πούμε, ότι δεν έχει γίνει λάθο. Για τον κάθε ναρκωτικό που είναι προσυμπληρωμένο, ναι. υπάρχει λύση. Η μισθή και η συντάξη είναι πιο εύκολο. Α, είναι, Τώρα, μετριώνται. οι αποδείξει που έχουμε χαλάσει μπορούμε να το δούμε μέσω το, από το e banking, ο καθένα μα τι έχει χαλάσει, αλλά αυτό σε μεγάλε ηλικίε δυσκολεύει να μα ειλικρινεί. Επιπλέον, από το ε9 μπορούμε το, το, ε, το, σπίτι που έχει δηλωθεί, δηλαδή με τα τετραγωνικά, ο όρφο, ότι είναι σωστά. Το αυτοκίνητο, ό,τι δηλαδή, είναι το δηλωμένο το βάλει, που έχουμε. Εντάξει, τα, τα εξαρτώμενα τέκνα, τα παιδιά μα, τα περισσότερα μπορούν εύκολα να διασταυρωθούν. Είναι και κάποιοι ε, προσυμπληρωμένοι κωδικοί που δεν είναι εύκολο. Αυτό όμω τι σημαίνει που είναι ναι. προσυμπληρωμένοι, Ένα, εδώ είναι το, τώρα η ουσία. Ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι mm -hmm. και μισθωτοί θα, θα είναι στην κωδικοί κωδική και δεν θα χρειαστεί ε, να υποβάλλουν τη δήλωση. Μπορούν να κάνουν μόνο έλεγχο. Και εφόσον δεν την έχουν υποβάλει μέχρι 30 Ιουνίου, η ΑΔΕ αυτόματα μόνη τη υποβάλλει τη δήλωση. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Συγγνώμη, συγγνώμη, αν δεν ναι. έχει κάνει μέχρι 30 Ιουλίου τη δήλωση. Μέχρι 30 Ιουνίου δεν έχει κάνει τη δήλωση. Λέ, αν δεν έχει πατήσει το κουμπί, σου λέει, Α το πατάω εγώ. Για το 1 εκατομμύριο μισθωτού okay. και συνταξιούχου. Μεγάλο το νούμερο. Γι' αυτό είπα. Για ένα εκατομμύριο μισθωτού και συνταξιούχου. Είναι προσυμπληρωμένοι οι κωδικοί, δεν έχουν αλλαγέ. Άρα αυτοί του δίνεται δυνατότητα να μην υποβ... υποβάλλουν μόνοι τη δήλωση. 30 Ιουνίου η ΑΔΕ μόνη τη υποβάλλει. Τώρα τα λάθη που είπατε πριν. Γι' αυτό χρειάζεται και ο λογιστής. Ναι, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Για αυτού οι οποίοι δεν έκαναν τη δήλωση, επειδή εκεί που βρίσκονται δεν υπάρχει πια Wi-Fi. τι γίνεται. Εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα τώρα. Γιατί η φορολογική δήλωση που κάνει ένα που δεν είναι πια μεταξύ μα. Έτσι. Είναι, είναι ευθύνη των κληρονόμων του, έτσι δεν είναι. Ναι, κοιτάξτε, εδώ, μιλάμε για αποθανόντες τώρα εδώ. Υπάρχουν οι κληρονόμοι που πρέπει να υποβάλλουν τη φορολογική δήλωση αυτή. Ε, Αυτέ οι δηλώσει πηγαίνουν στην εφορία κατα... χέρι με χέρι. Ναι. Και έχει ναι. το δικαίωμα, όχι στην καταληκτική ημερομηνία που έχουμε όλοι οι υπόλοιποι, ναι. πάει μέχρι τέλο του χρόνου. Ωραία. Και βγαίνει η εκαθάριση από εκεί. Αν το σύστημα όμω που δεν έχει ενημερωθεί ακόμη ότι. Ο κύριο Δημήτρη είναι μακαρίτη. Πούμε... Πώ πώς θα ενημερωθεί ώστε να μην Ρίξει την δήλωση μέσα στο σύστημα. Να πούμε ότι τώρα με, με τι αρχικέ πράξει είτε γεννήσεων είτε θανάτου ενημερώνονται το σύστημα. Στι περισσότερε φορέ αυτόματα υπάρχουν πολύ σωστά που λέτε, κύριε Κακούση, ε, περιπτώσει που δεν ενημερώνεται. Άρα αλλά τι είναι σπάνιε. Σε αυτή την περίπτωση, τι κάνουμε σπάνιες. σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση, <συσκόλυν> απευθυνόμαστε σε αίτημα στην ΑΔΕ, στην, στην εφορία που ανήκει ο φορολογούμενο, ώστε να πάει ο. Κληρονόμοι να υποβάλουν χειρόγραφα τη δηλώση. Και να δηλώσουν και με τη λήξη yeah, πράξη, πράξη. Θανάτου. θανάτου, να δηλώσουμε το θάνατο. Αλλά είπαμε, στι περισσότερε περιπτώσει γίνεται αυτόματα αυτό πια. Μάλιστα. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε για ελεύθερου επαγγελματίε. Να πούμε και του ελεύθερου επαγγελματίε. Αυτά που λέμε σήμερα είναι πρώτη φορά που θα γίνουν. Mm -hmm. Θα συμπληρωθούν κάποιοι κωδικοί που αφορούν τα έτη λειτουργία που έχει επιχείρηση, mm -hmm. το κόστο μισθότοσία mm -hmm. που έχει και ο τίτλο Αυτά γιατί τα συμπληρώνουμε. Γιατί. Τα συμπληρώνουμε. Γιατί με το νέο νομοσχέδιο που πέρασε, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, θα πληρώνουν κάποιοι επιτιδευματίε τεκμαρτό φόρο. Mm. Ανάλογα από τα έτη λειτουργία, από το κόστο μισθοδοσία, από Τι είναι το Είναι οι παράγοντε οι οποίοι φτιάχνουν τη φορολογική σου εικόνα. Ακριβώ αυτέ οι κατηγορίε θα διαμορφώνουν και το αποτέλεσμα. Και εδώ δυστυχώ πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίε θα κληθούν να πληρώσουν χρήματα πολύ και για πρώτη φορά mm -hmm. γιατί υπολογίζει το Υπουργείο ότι... Να σας πω. Και έχουμε και αυτά τα δύο στις ειδικές τώρα, κατηγορίες. Τώρα, είναι κάποιες ειδικές, ειδικές κατηγορίες. κατηγορίες. Τώρα, έτσι, δηλαδή και... ότι υπάρχουν επαγγελματίες, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν βγάζουν 10-11 χιλιάρικα. Αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βγάζουν δεκαπλάσια από αυτά και, και δεν, δεν δύο. τίποτα. Να, να, να πούμε στον κωδικό, να Εκεί το ναι. άφησα για το τέλο. Τι σημαντικό. Είναι κάποιε ειδικέ κατηγορίε. Ανάπηροι, είναι κάποιοι που είναι φυλακισμένοι, είναι κάποιοι που έχουν πάει στρατό, Που αυτοί δεν πρέπει να φορολογηθούν βάσει του τέκμα που είπαμε πριν. Αλλά ο βασικό κωδικό είναι αν αποδέχεται ο ελεύθερο επαγγελματία τον έλεγχο από την ΑΔΕ. Δηλαδή, τι μπορεί να πει, του δίνεται δυνατότητα. Εγώ δεν θα πάω με το Τεκμαρτό, δηλαδή βάσει τζίρου, βάσει μισθοδοσία, βάσει ατελειτουργία ναι. και προκαλώ την ΑΔΕ να μου κάνει έλεγχο. Δηλαδή το εμπλέμμα είναι καθαρά και θέλω να πληρώσω λιγότερο φόρο. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ο νέο ναι. κώδικα. Ναι. πόσοι θα, θα το χρησιμοποιήσουν mm -hmm. αυτό να μα ελέγξουν. Θα ελευθύνει. δείξει, θα φανεί στην πορεία. Θα φανεί στην πορεία. Κύριε Βελισσαράκ. Εγώ να... δεν θα έθετα τον εαυτό μου στη διάθεση ενό ελεγκτή τη ΑΔΕ, ο οποίο θα ερχόταν ακριβώ για να σου βρει κάτι. Γιατί πάει και πενταετία έλεγχο, πάει και πέντε χρόνια πριν και ανήκει λογαριασμού. Εντάξει. <σταλεί> ε, αν δεν έχει κάτι, κάτι να κρύψεις, μπορεί. Αν έχει κάτι να κρύψει, πήγαινε πλήρωσε. Σα ευχαριστούμε Άλλη, πάρα σας. πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά να περάσετε όμορφα. Σας ευχαριστούμε.